ουσίας, η οποία εξ ανάγκης επισπεύδεται μετά την κρίση που είχε ξεσπάσει στη δικαιοσύνη από τις καταγγελίες που έθεταν εν αμφιβόλο την αμεροληψία δικαστών. Συνδεόμαστε με το Προεδρικό. Εκεί είναι ο συνάδελφος Σωτήρης Παπαδόπουλος. Σωτήρη, καλησπέρα. Καλησπέρα, Πέτρα. Από τις 7 η ώρα συνεχίζεται η συνεδρίαση εδώ στο Προεδρικό Μέγαρο του Προέδρου της Δημοκρατίας με τους δικαστές του Ανώτατου Δικαστηρίου. Φυσικά στο τραπέζι, τι άλλο, η μεταρρύθμιση του δικαστικού τομέα. Είμαστε σε μια πάρα πολύ κρίσιμη καμπή. Μην ξεχνάμε ότι τα 9 νομοσχέδια βρισκόταν ήδη για νομοθετική επεξεργασία στην νομική υπηρεσία. Οι πληροφορίες λένε ότι μάλλον βρίσκονται αυτή τη στιγμή μέσα και βλέπονται και συζητούνται τουλάχιστον οι τελευταίες πληροφορίες. Μην ξεχνάμε την Τετάρτη φαίνεται ότι όλα οδηγούνται προς το Υπουργείο. Συμβούλιο, έτσι τουλάχιστον όπως και ο ίδιος ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ο παρετηθές Υπουργός Δικαιοσύνης, ο κύριος Νικολάου, είχε αναφέρει την περασμένη εβδομάδα, στα μέσα μάλλον καλύτερα της εβδομάδας. Έτσι, και πάει, αν μου επιτρέπεις, Σωτήρη, να παραιτηθεί. Και πάει, αν μου επιτρέπεις, Σωτήρη, και ένα πολύ σημαντικό νομοσχέδιο, το οποίο αφορά ακριβώς τη σύσταση του Δικαστικού Συμβουλίου, που εποπτεύει πειθαρχικά, αν θέλεις, τους δικαστές, και με τη νέα ρύθμιση θα μπουν κι άλλοι στο παιχνίδι. Και ο Γενικός Εισαγγελέας και ο Δικηγορικός Σύλλογος, αλλά και οι επαρχιακοί δικαστές. Είναι πάρα πολλά τα ερωτήματα και να δούμε πραγματικά τι τελικά θα περιέχονται μέσα σε αυτά τα 9 νομοσχέδια. Μην ξεχνάμε ότι όλα αυτά υποτίθεται ότι στοχεύουν στη μεταρρύθμιση της δικαιοσύνης. Μάλιστα, η κυβέρνηση έλεγε χαρακτηριστικά ότι εάν δεν υπάρξει μεταρρύθμιση, τότε θα καταρρεύσει το σύστημα, όπως ανέφεραν χαρακτηριστικά από τον Ιανουάριο στις δηλώσεις τις οποίες γινόταν. Στο τραπέζι, φυσικά, υπάρχουν και οι αλλαγές, όπως ο διαχωρισμός ανώτατου δικαστηρίου σε ανώτατο συνταγματικό δικαστήριο που θα δικάζει συνταγματικά θέματα και σε δικαστήριο που για πρώτη φορά θα είναι τρίτου βαθμού, υπάρχουν και αυτά τα πράγματα στο τραπέζι. Οι αρμοδιότητες τις οποίες θα έχει το ανώτατο δικαστήριο, ποιος θα δικάζει τις εφέσεις και τις αποφάσεις του διοικητικού δικαστηρίου. Υπάρχουν επίσης και τα θέματα των κριτηρίων αξιολόγησης, μην ξεχνάμε, και αυτά ήταν μέσα στη συζήτηση την οποία υπήρχε. Άρα λοιπόν, γενικά η ατζέντα έχει πάρα πολλά θέματα. Ενδιαφέρον θα έχει φυσικά ποια θα είναι η τελική μορφή των νομοσχεδίων, έτσι, τι από όλα αυτά θα περιλαμβάνονται μέσα στις μεταρρυθμίσεις και πώς θα αντιδράσουν φυσικά και οι δικαστές στα τελικά αυτά νομοσχέδια. Είδαμε λοιπόν. Σε ευχαριστούμε πολύ, Σωτήρη, για την ώρα.